Βασικό στοίχημα για την εξέλιξη και της φετινής περίοδου μοιάζει να είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Ο συνεδριακός τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει, στην πόλη της Καλαμάτας έχει μια άνοδο αρκετά μεγάλη. Έχουν γίνει πανελλήνια συνέδρια και μικρότερα συνέδρια, τα οποία όμως φέρνουν αρκετό κόσμο στην περιοχή. Οι υποδομές της περιοχής είναι εκείνες οι οποίες έχουν ευνοήσει στο να κατεβαίνουν τα συνέδρια στην περιοχή, δηλαδή το αεροδρόμιο, ο δρόμος και όλα αυτά. Ο συνεδριακός τουρισμός για μια ακόμη χρονιά αποδεικνύει ότι ουσιαστικά αποτελεί τον δεύτερο κυριότερο στιλοβάτη για τον μεσαινιακό τουρισμό. Μετά το κλασικό μοντέλο των ανθρώπων που έρχονται για τον ήλιο και τη θάλασσα στην Καλαμάτα, είτε αυτοί είναι ξένοι, αλλοδαποί τουρίστες, είτε είναι Έλληνες, ο συνεδριακός είναι η σημαντικότερη πηγή τουρισμού για την πόλη κυρίως, μιας και έχει την ευτυχή συγκυρία και τύχη να διαθέτει δύο μεγάλες μονάδες με πλήρες συνεδριακές εγκαταστάσεις. Το τελευταίο πανελλήνιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ήταν ικανό να δώσει μια σημαντική όθηση. Ο Ιούνιος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά με το μεγάλο πανελλήνιο ευρωβουλευτικό συνέδριο που τέλειωσε μόλις πριν από λίγες μέρες. Αντίθετα, το Μάιο είχαμε μια υστέρηση στο συνεδριακό τουρισμό σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό που ήταν πολύ καλύτερος. Είναι φανερό ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή και είναι και φανερό, βέβαια, νομίζω και αυταπόδεικτο, ότι τον αντιμετωπίζουμε ως συνήθως με πολύ περιστασιακά, πολύ επιφανειακά, χωρίς να γίνεται κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια. Με ευθύνη, νομίζω, και των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και του ευρύτερου τομέα, κυρίως δηλαδή μιλάω για την αυτοδιοίκηση. Οι άνθρωποι του χώρου μιλούν πάντως για δύο πράγματα. Για το θέμα που έχει να κάνει με την έλλειψη κλινών, αλλά και εκείνο που έχει να κάνει με τον γενικότερο προγραμματισμό. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες τώρα, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να αυξηθούν οι κλίνες από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θέλει βοήθεια πολύ από την πολιτεία, γιατί και από τους επιχειρηματίες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεσοεδριακός τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στον τουριστικό τομέα και ο οποίος δεν είναι στην υψηλή περίοδο, αλλά αφορά τη μέση και τη χαμηλή. Και εκεί είναι που πονάμε εμείς τα ξενοδοχεία και ειδικά η περιοχή εδώ της Καλαμάτας, και θέλουμε να ανεβάσουμε αυτές τις περιόδους.